Στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διατηρεί τη δική του δεσπόζουσα θέση. Εδώ και δεκαετίες, ο μύθος του προσελκύει χιλιάδες φανατικούς φίλους των τεχνών, ξεκινώντας από τη μουσική και προχωρώντας το χορό, το σινεμά, τα εικαστικά. Πολυεπίπεδο και πολυσυλλεκτικό το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα συγκεντρώνει ονόματα κύρους αλλά και πειραματισμούς νέων δημιουργών στο πλαίσιο του Μέγαρον Underground. Εμείς συναντήσαμε τον αρχιμουσικό και καλλιτεχνικό του διευθυντή Μίλτο Λογιάδη στο υποσκήνιο Β' της αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη. Ως ήταν λοιπόν φυσικό, ξεκινήσαμε από το υπόγειο και ανεβήκαμε. Βρισκόμαστε στα έγκατα του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, στο χώρο που έχουμε τις εκδηλώσεις του Μέγαρον Underground. Είναι ένας χώρος που εγκαινιάσαμε πέρυσι σαν ένα συναυλιακό χώρο, σαν ένα χώρο performance, σαν ένα χώρο πειραματικών εκδηλώσεων, διαφορετικών εκδηλώσεων και είναι ένας χώρος ο οποίος νομίζω αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στο πολιτιστικό γίγνεσθε και κυρίως σε ό,τι αφορά τους νέους και τον νέο κόσμο. Θεωρούμε πολύ πετυχημένη αυτή την προσπάθεια. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσε και φιλοξένησε τόσο σπουδαίες παραγωγές, τόσο πολύ ταλέντο, αλλά και τόσο πολλούς νέους ανθρώπους που μέσα σε ένα χώρο τον οποίο τον χρησιμοποιούσαμε κυρίως για πρόβες όλο τα προηγούμενα χρόνια, καταφέραμε και στήσαμε ένα θέατρο, ένα μαύρο κουτί, ένα black box, στο οποίο μπορεί κανείς να δημιουργεί καινούργια πράγματα, να δοκιμάζει καινούργια πράγματα και να συνδέει τις διάφορες μορφές της τέχνης, αλλά και να παρουσιάζει υλικό που αφορά κυρίως την πρωτοπορία, την εωτερικότητα και τα πράγματα του μέλλοντός μας. Η ιδέα για τη χρήση αυτού του χώρου σε ό,τι αφορά εκδηλώσεις ξεκίνησε και από τη δική μου εμπειρία, παίζοντας εδώ σε πρόβες, δουλεύοντας εδώ, όπου διαπιστώσαμε ότι είχε πολύ καλή ακουστική και είχε και τη δυνατότητα να έχεις πλήρες σκοτάδι και να μπορείς έτσι να δημιουργήσεις μια μαγική ατμόσφαιρα. Επίσης, το ξύλο το οποίο είναι στο πάτωμα και γενικά κυρίαρχο σε αυτό το χώρο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ήχου αλλά και να έχουμε κάτι πολύ φιλικό και όμορφο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Όλα αυτά τα στοιχεία και σε συνδυασμό με το ότι το Μέγαρο είχε καθιερωθεί για τους χώρους υψηλών προδιαγραφών, που είναι στην επιφάνεια, τους πολυτελείς χώρους, τους χώρους οι οποίοι είναι φτιαγμένοι για να κάνει κανείς όπερα, για να κάνει κανείς συμφωνική μουσική, για να κάνει κανείς όλα αυτά τα πράγματα, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο να κάνουμε κάτι που θα είναι εναλλακτικό, κάτι που θα είναι διαφορετικό, πειραματικό, σε έναν τέτοιο χώρο που έχει αυτά τα στοιχεία που σας είπα προηγούμενα. Το πείραμα πέτυχε πάρα πολύ, δηλαδή είχαμε και μεγάλη προσέγγιση από το κοινό, μας αγκάλιασε το κοινό σε ό,τι παρουσιάσαμε εδώ, αλλά βλέπω τώρα ότι όλο και περισσότεροι παραγωγοί, άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κάποιο θεατρική παράσταση, κάποια μουσική παράσταση, κάτι εναλλακτικό, μας καλούν και προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε αυτό το χώρο. Νομίζω ότι έχει κάτι, έχει μια αύρα αυτό το μέρος, έχει κάτι το μαγικό, έχει κάτι που σε πνέει. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που κάνουμε εδώ είναι διαφορετικά από αυτά που κάνουμε στις άλλες αίθουσες. Γιατί
πιστεύω ότι πρέπει λίγο να ταιριάζει και με την άβρα που σου βγάζει η ίδια η αίθουσα στο τι ακριβώς θα βάλεις σε αυτήν. Τι περιεχόμενο δηλαδή θα υπάρχει. Οι άνθρωποι τώρα που τα παρακολουθούν αυτά, τις περισσότερες φορές είναι και άνθρωποι που θα δουν και μια συμφωνική συναυλία, είναι και άνθρωποι που θα δουν και μια όπερα, είναι και άνθρωποι που θα δουν και μια θεατρική παράσταση που θα κάνουμε στις άλλες αίθουσες. Αλλά παράλληλα υπάρχει και νέος κόσμος που έρχεται εδώ και ο οποίος ενδεχόμενα δεν θα είχε ξανάρθει στο Μέγαρο και με αυτόν τον τρόπο του δίνουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσει το χώρο και να δει και τα άλλα πράγματα που κάνουμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν στεγανά στις τέχνες, ούτε στεγανά, ούτε καν να δημιουργούνται στεγανά και ταξικές διαφορές ή, πώς να το πω, και ηλικιακές διαφορές. Θεωρώ ότι πρέπει σε όλα αυτά τα πράγματα που αφορούν στην τέχνη και στην παρουσίαση της τέχνης, η χώρα να είναι ανοιχτή σε όλους και να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν τα πάντα με ευκολία και με την άνεση που και εγώ όταν πρωτοξεκίνησε το Μέγαρο ένιωθα οικία στο Μέγαρο. Ποτέ δεν ένιωσα ότι είναι κάτι που αφορά μόνο τους πλούσιους ή κάτι που αφορά την υψηλή κοινωνία, γιατί ως μουσικός θεώρησα ότι το Μέγαρο είναι κάτι, πραγματικά κάτι που άλλαξε τη ζωή, την πολιτιστική ζωή της Ελλάδας και όχι λόγω της πολυτέλειας, όχι λόγω των μαρμάρων, όχι λόγω των πολυελαίων, αλλά λόγω της φοβερής ποιότητας των αιθουσών, της φοβερής ακουστικής, της δυνατότητες που δίνουν αυτές στο να παράγεται μουσική, να παράγεται τέχνη με τα καλύτερα δυνατά μέσα, αλλά και στο προσωπικό το οποίο ήταν εξειδικευμένο και παραμένει και το προσωπικό το οποίο έχει φοβερή εμπειρία και μπορεί να φέρει σε πέρας όλες αυτές τις παραγωγές στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτά τα στοιχεία είναι που κρατάω εγώ για το Μέγαρο και όχι το κέλυφος και αυτό που μπορεί να φαίνεται ότι αφορά συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή συγκεκριμένες ηλικίες. Γι' αυτό και θεωρώ ότι και το Μέγαρο Underground συμβάλλει στο να σπάσουν αυτά τα στεγανά και να δώσει τη δυνατότητα αυτής της διάχυσης του κόσμου σε όλες τις μορφές τέχνης που μπορεί να παρουσιάζονται στο Μέγαρο. Πραγματικά δημιούργησε ένα μύθο που συνεχίζει και στις μέρες μας. Το Μέγαρο, και εγώ από τη μεριά μου σαν μουσικός, θα ήθελα να πω ότι αποτελεί σημείο τομής για την εξέλιξη της μουσικής, για την εξέλιξη των ορχιστρών, για την εξέλιξη των θεατρικών παραγωγών, για την εξέλιξη των παραγωγών όπερας. Αυτά που είδαμε στο Μέγαρο, κυρίως όταν ξεκίνησε να λειτουργεί, δεν τα είχε δει το ελληνικό κοινό. Δεν είχε τη δυνατότητα ούτε να δει αυτές τις μεγάλες ορχήστρες, τις μεγάλες όπερες, τις πολύ ποιοτικές παραγωγές που ανέβαζε όλα αυτά τα χρόνια το Μέγαρο. Και μαζί με αυτό και μια τελείως διαφορετική κουλτούρα σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παραγωγών,
αλλά και σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των εκτελέσεων, όταν μιλάμε για, ακόμα και για τις ελληνικές ορχήστρες, είχε αντίκτυπο η παρουσία του Μεγάρου. Γιατί ξαφνικά οι ελληνικές ορχήστρες βρέθηκαν σε ένα χώρο στον οποίο θα έπρεπε να βρίσκονται πολλά χρόνια πριν. Σε ένα χώρο ποιοτικό, στον οποίο τα πάντα ακούγονται και ακούγονται καλά και έτσι όπως πρέπει. Και όλο αυτό το πράγμα που δημιούργησε το Μέγαρο ήταν να ανανεώσει και να επανατοποθετήσει την κυρίως τη μουσική, αλλά και όχι μόνο, στη σωστή της διάσταση στο πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου. Σήμερα, και παρόλη την κρίση, την οποία ελπίζω να ξεπεράσαμε, σιγά σιγά φαίνονται οι προσπάθειες που γίνανε τα τελευταία χρόνια για να επαναλειτουργήσει το Μέγαρο με τον τρόπο που πρέπει. Πέρασε μια μεγάλη κρίση το Μέγαρο πριν μερικά χρόνια, όταν κινδύνευε και να κλείσει, γιατί είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο χρέος και μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης βρέθηκε και αυτό να μην έχει τρόπο να αντιμετωπίσει τα χρέη του. Η λύση που βρέθηκε ήταν η μεταφορά του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου. Από τότε οι προσπάθειές μας είναι να επαναλειτουργήσει ουσιαστικά το Μέγαρο με έναν τρόπο που να το εντάσσει στις διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά, γιατί πρέπει να αλλάξουν και πράγματα σε ό,τι αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες της δουλειάς μας. Αλλά πιστεύω ότι τα καταφέραμε και αυτή τη στιγμή ξεπεράσαμε τη γραφειοκρατία, ξεπεράσαμε πάρα πολλά εσωτερικά, τυπικά, νομικά προβλήματα και αυτή τη στιγμή ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Το ύψος της επιχορήγησης είναι ένα ζήτημα που ακόμα είναι υποσυζήτηση, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι στο ύψος που ανταποκρίνεται στο μέγεθος του οργανισμού, αλλά νομίζω ότι έχουμε Ευήκο Αώτα στο Υπουργείο Πολιτισμού και ότι θα μπορέσουμε να το λύσουμε και αυτό εντός των επόμενων μηνών. Είμαι αισιόδοξος και είμαι κυρίως αισιόδοξος επειδή βλέπω ότι ο κόσμος αγκαλιάζει το Μέγαρο Μουσικής, επειδή βλέπω ότι το προσωπικό δουλεύει το ίδιο με την ίδια ποιότητα, με την ίδια ζέση και με την ίδια αγάπη όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή δεν άλλαξε κάτι και ξαφνικά γίναμε με την κακή έννοια δημόσιοι υπάλληλοι, αν και δεν θεωρώ, γιατί και εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, δεν θεωρώ ότι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν, αλλά ξέρετε, το αναφέρω ως παράδειγμα στο ότι πολλές φορές νομίζει κανείς ότι όταν ένας χώρος μετακινείται στο δημόσιο, ότι θα αλωθεί από τις διαδικασίες και από τη γραφειοκρατία του δημοσίου. Αυτό στην περίπτωση του Μεγάρου δεν έγινε. Και δεν αφήσαμε κι εμείς να γίνει, με την έννοια ότι όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτόν τον οργανισμό τον αγαπάνε και πιστεύουν στα ιδανικά που αυτός αντιπροσωπεύει. Δηλαδή στην παρουσίαση της μουσικής και όχι μόνο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με την καλύτερη δυνατή ποιότητα στο ελληνικό κοινό. Oh,
Είναι χαρακτηριστικό της φήμης του Μεγάρου στην Ευρώπη και των δυνατοτήτων, των τεχνικών δυνατοτήτων των υποδομών που αυτό προσφέρει, το γεγονός ότι πολλές φορές έρχονται ξένες αποστολές από πολύ σημαντικά θέατρα και πολιτιστικούς οργανισμούς του εξωτερικού, για να δουν πώς δουλεύουμε εδώ, για να δουν τις δυνατότητες που έχουμε στις αίθουσές μας, για να δουν τις υποδομές μας και μένουν πραγματικά αναυδοί με αυτά που βλέπουν και δεν πιστεύουν ότι μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί να έχει ένα τέτοιο κόσμημα και να λειτουργεί και να μπορεί να το λειτουργεί μάλιστα και σε καιρούς κρίσης. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και για να επανέλθω σε αυτό που είπα προηγούμενα στο θέμα της επιχορήγησης, θεωρώ ότι αν η επιχορήγηση φτάσει στο ύψος αυτό που πιστεύουμε ότι αντιστοιχεί στο μέγεθος του οργανισμού, πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε πολύ καλύτερα στις δυνατότητες που έχει αυτός ο οργανισμός, γιατί ουσιαστικά δεν θα έχουμε κλεισμένη μια Rolls Royce σε ένα γκαράζ ή θα τη χρησιμοποιούμε για μικρές διαδρομές. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Φετινός καλλιτεχνικός προγραμματισμός, πιστεύουμε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος στα δύο χρόνια που έχω αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση. Και αυτό γιατί και εμείς σιγά σιγά βρήκαμε το βηματισμό μας σε ένα δύσκολο περιβάλλον, όπως σας είπα και πριν, ουσιαστικά αυτής της αλλαγής, της μεταβίβασης του Μεγάρου από τον ιδιωτικό στο δημόσιο χώρο. Αυτή η μετακίνηση είχε πάρα πολλά προβλήματα και τεχνικά και γραφειοκρατικά και βέβαια η επιχορήγηση ήταν πάρα πολύ μικρή, μικρότερη και από τη σημερινή, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που ονειρευτήκαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε τώρα και ότι έχουμε ολοκληρώσει, έχουμε φτιάξει το ιδανικό πρόγραμμα. Πιστεύω όμως ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, εγώ προσωπικά, σε ό,τι αφορά τις επιλογές του καλλιτεχνικού προγράμματος και σε ό,τι αφορά και το εύρος, την παλέτα, τη χρωματική του καλλιτεχνικού προγράμματος. Γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πρόγραμμα που αφορά όλους τους ανθρώπους, όλες τις ηλικίες, μπορεί να αγγίξει όλες τις μουσικές κατευθύνσεις, όλα τα γούστα σε ένα βαθμό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει να προσελκύσει κόσμο, αλλά πάντα με κριτήριο την ποιότητα. Και δεν έχουμε κάνει, δηλαδή, δεν έχουμε βάλει... έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα και δεν έχουμε κάνει συμβιβασμούς ώστε να είμαστε εμπορικοί. Εκείνο που προσπαθούμε είναι να φέρνουμε πολύ ωραία ποιοτικά πράγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να παράγουμε εμείς οι ίδιοι μουσική, να κάνουμε αναθέσεις έργων σε νέους συνθέτες,
να δίνουμε τη δυνατότητα σε νέες ομάδες να εμφανίζονται, να παραμένουμε δηλαδή ανοιχτοί στη νέα δημιουργία και να την ενισχύουμε και ταυτόχρονα να υπηρετούμε την υψηλή τέχνη σε όλες τις μορφές της. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των παραγωγών, πρέπει κανείς να υπολογίζει ότι το Μέγαρο Μουσικής κάνει πάνω από 100 παραγωγές δικές του το χρόνο. Δεν μιλάω για 100 παραστάσεις, μιλάω για 100 ξεχωριστές διαφορετικές παραγωγές. Εδώ μπορεί να προσθέσουμε και άλλες τόσες από τρίτους φορείς. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η δραστηριότητα του Μεγάρου στις 365 μέρες του χρόνου είναι τεράστια. Και γι' αυτό όταν μιλάω για την επιχορήγηση, πάντα μιλάω σε σχέση με την παραγωγικότητα ενός οργανισμού, σε σχέση με τις ανάγκες του. Έχουμε τεράστιους χώρους να συντηρήσουμε, πάρα πολλά τεχνικά θέματα να λύσουμε, έχουμε προσωπικό, έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε αυτές όλες τις παραγωγές. Και όχι μόνο. Λαμπερά ονόματα και σύνολα. Νέες παραγωγές, αλλά και διευρυμένα εκπαιδευτικά προγράμματα διεκδικούν το ενδιαφέρον του κοινού κάθε ηλικίας, ενώ δίνεται έμφαση στον κύκλο «Μεγάλες ορχήστρες, μεγάλοι μαέστροι, μεγάλοι ερμηνευτές». Σταθερές αξίες, οι συζητήσεις στο Μέγαρον Plus και τα κυριακάτικα πρωινά στο Μέγαρο, με το περσινό «With a Twist» να συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά. Είμαστε πολύ ευτυχείς φέτος, γιατί έχουμε μεγάλα ονόματα, μεγάλα αστέρια της μουσικής, του χορού και γενικά ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός του Μεγάρου φέτος μπορεί να συγκριθεί με τις πολύ μεγάλες αίθουσες, τις ευρωπαϊκές, όπου φιλοξενούνται αυτού του είδους τα ονόματα. Και μιλάμε για μεγάλους καλλιτέχνες όπως η Άννα Σοφή Μούτερ, μεγάλες ορχήστρες όπως η Φιλαρμονική του Λονδίνου ή η Εθνική Ορχήστρα της Ρωσίας. Μιλάμε για μεγάλους χορευτικούς θειάσους όπως το Netherlands Dance Theater, το οποίο το φιλοξενούμε τακτικά, κάθε δύο χρόνια έρχεται και παρουσιάζει τη δουλειά του, ή τα μπαλέτα του Monte Carlo. Μιλάμε για τον Roger Norrington, για τον δικό μας τον Θόδωρο Κουρετζή, για τον Thomas Hengelbrock, με τον οποίο έχουμε μια σταθερή συνεργασία, θα τον φέρνουμε κάθε χρόνο, γιατί πιστεύουμε ότι οι ερμηνείες του είναι σταθμός ιδιαίτερα στον χώρο της παλιάς μουσικής. Την Elisabeth Leonskaya με ένα κύκλο recital, πολύ σημαντικά recital, τον Φαζίλ Σάι, τη Μοναστίσκα, τον δικό μας τον Δημήτρη Πλατανιά και άλλα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα και δεν είναι μόνο μεγάλοι αστέρες της διεθνούς σκηνής, αλλά είναι και μικρότερα αστέρια τα οποία τώρα ξεκινούν τη δράση τους, την καλλιτεχνική δράση, και σε αυτά επενδύουμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να μπορούμε να επενδύουμε. Ο Μίλτος Λουγιάδης, πέρα από καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, είναι μουσικός και αρχιμουσικός, με ιδιαίτερη σύνδεση με το έργο του σπουδαίου Μάνου Χατζηδάκη. Θεωρώ τον εαυτό μου μουσικό και αυτός είμαι, αυτό θα είμαι, δεν μπορεί κάτι να αλλάξει αυτό. Αυτή είναι ένας τρόπος ζωής το να είσαι μουσικός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καθήκοντά μου στην καλλιτεχνική διεύθυνση του οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που πραγματικά είμαι και θα είμαι, όπως σας είπα, ένας υπηρέτης της μουσικής, ένας υπηρέτης των ήχων, είτε μέσω της μουσικής διεύθυνσης συνόλων ορχιστρικών, χοροδιακών, είτε μέσα από την ιδιότητα του πιανίστα, την οποία την κάνουμε πολύ χαρά και ιδιαίτερα όταν παίζω μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.